Η βιομηχανία φωτοβολταϊκών είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες αυτή τη στιγμή. Η παραγωγή όμως κυριαρχείται από τους Κινέζους. Πόσο σίγουρος είμαι ότι μπορούμε ακόμα να την αποκαταστήσουμε? Στην Ευρώπη πρέπει να καλύψουμε τα σημαντικά κενά που υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι, πρέπει να είμαστε τολμηροί. Βρίσκομαι στο Burghausen της Γερμανίας, έδρα της Wacker Chemicals, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής πολυπυρητίου στον κόσμο, του βασικού συστατικού για ηλιακούς συλλέκτες. Σε αυτό το επεισόδιο του Business Planet θα ανακαλύψουμε πώς η Ευρώπη σκοπεύει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, ενισχύοντας τις ειδικά την ηλιακή ενέργεια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η ηλιακή ενέργεια θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, τους κλιματικούς της στόχους, αλλά και τις θέσεις εργασίας. Η Ευρώπη κατέκτησε ένα ρεκόρ με 41,4 γιγαβάτ φωτοβολταϊκής ενέργειας το 2022. Είναι μια αύξηση 47% σύμφωνα με το βιομηχανικό όμιλο Solar Power Europe. Τα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας που εδρεύει στο Παρίσι προβλέπουν ότι έως το 2025 έως και το 95% της βιομηχανίας αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας θα συγκεντρωθεί στην Κίνα. Ο πρόεδρος της Walker Polysilicon, Tobias Brandis, μας μίλησε για μια από τις πιο επίγουσες ανησυχίες του κλάδου. Είμαστε πραγματικά αυτό που ονομάζουμε βιομηχανία αιχμής. Απλώς θα πρέπει να φανταστείτε ότι εδώ και στη δεύτερη μονάδα μας χρησιμοποιούμε περίπου το 0,7 έως 0,8% της γερμανικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι πραγματικά τεράστια. Για μελλοντικές επενδύσεις θα ήταν ύψης της σημασίας να έχουμε ανταγωνιστικό επίπεδο ενέργειας, αλλά και προβλέψιμο επίπεδο ενέργειας. Η εταιρεία Wacker είναι ένας από τους ηγέτες ή ο ηγέτης στο πολυπυρίτιο στην Ευρώπη. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία του παράγεται στην Κίνα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η Κίνα πραγματικά ανέλαβε δράση. Θεώρησαν ότι είναι μία από τις βιομηχανίες που θα έχει στρατηγικό χαρακτήρα και επένδυσαν στρατηγικά σε αυτήν. Η Ευρώπη, και το ίδιο ισχύει στην πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς δεν κινήθηκε με την ίδια ταχύτητα και, ας πούμε, με τον ίδιο σεβασμό στις συνθήκες παραγωγής. Ως μέρος της ευρείας στρατηγικής της για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τη Συμμαχία για τον κλάδο των ηλιακών φωτοβολταϊκών. Μιλώντας στην παρουσίαση, ο Επίτροπος Thierry Breton έκανε λόγο για ένα πράσινο παράδοξο. Η ηλιακή ενέργεια είναι απαραίτητη για την απαλλαγή από τις εκπομπές του άνθρακα και την ενεργειακή ανεξαρτησία, ωστόσο η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα. Η ενιαία αγορά διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία για την αύξηση της μεταποίησης. Η ελεύθερη αγορά επιτρέπει στις εταιρείες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής να συνεργάζονται, ενισχύοντας έτσι τη βιομηχανία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη. Εδώ στην Γκρενόμπλη, η γαλλική startup Rossi ασχολείται με το άλλο άκρο της ηλιακής αλυσίδας, την ανακύκλωση. Η αύξηση των ηλιακών συλλεκτών που εγκαθίσταται τα τελευταία χρόνια θα αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των πάνελ, των οποίων η διάρκεια ζωής φτάνει στο τέλος της. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση για την βιομηχανία ανακύκλωσης. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε έως και 3.000 τόνους ηλιακών συλλεκτών, όμως αύριο δεν θα χρειάζεται απλώς η ανακύκλωση 3.000 τόνων. Θα πρέπει να ανακυκλώνουμε δεκάδες χιλιάδες τόνους, γιατί στη Γαλλία ο όγκος τέτοιου είδους απορριμμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι θα υπάρχει εκρηκτική αύξηση του αριθμού των ηλιακών συλλεκτών σε όλη την Ευρώπη, που σύντομα θα πρέπει να ανακυκλωθούν. Η Ρώση έχει αναπτύξει έναν τρόπο εξαγωγής των πιο πολύτιμων στοιχείων από ένα ηλιακό πάνελ, πυρίτιο και ασίμι, χρησιμοποιώντας πυρόλυση για να ξεκολλήσει τα διάφορα κομμάτια. Είναι μια διαδικασία διαλογής για το διαχωρισμό των φωτοβολταϊκών στοιχείων από το γυαλί και μια χημική πλύση για να αποκολληθεί το ασίμι. Μαζί με την ενιαία αγορά, η Ευρώπη βλέπει τη βιώσιμη καινοτομία όπως αυτή ως μέσο για να γίνει πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανακύκλωση είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη υπερέχει και συνεχίζει να προοδεύει. Εάν θέλουμε να ξαναχτίσουμε μια αποτελεσματική βιομηχανία φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη σε μεγάλη κλίμακα, η ανακύκλωση αυτών των υλικών θα κάνει την βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική. Με το κλίμα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις θέσεις εργασίας να διακυβεύονται, είναι ζωτική σημασία η Ευρώπη να μπορέσει να αναζωπυρώσει τη βιομηχανία αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.